Κύριε και κύριοι, καλησπέρα! Είμαι ο Ζοκ και είμαι εδώ πέρα για να ρωτήσω μία ερώτηση και μία ερώτηση μόνο. Τι είναι το Need for Speed on the Run? Βασικά, the run, σκέτο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα παίξουμε σήμερα είναι για το Xbox, τουλάχιστον η version που παίζω εγώ. Έχει βγει για το PS3, έχει βγει σίγουρα για το Wii, έχει βγει και για κάποιες άλλες κονσόλες. Ναι, με τις connect αυτή τη στιγμή από το ίντερνετ. Έχω δώσει το ίντερνετ στον υπολογιστή και όχι στο Xbox. Και ένα racing game, όπως καταλάβατε. Είναι πασίγνωστη η... τέλος πάντων, το franchise του Need for Speed. Και το συγκεκριμένο, οφείλω να ομολογήσω ότι βγαίνει εντελώς έξω από τα συνηθισμένα, γιατί απλά υπάρχουν πολλές καινούργιες ιδέες που έχουν μπει μέσα και, να πω την αλήθεια, δεν αστιμήσει τίποτα άλλο. Καταρχάς έχουμε τον πρωταγωνιστή μας εδώ πέρα, τον Jack Rourke, η Rourke. Γεια σου ρε Rourke, πώς πάνε τα κεφιά. Εντάξει, ωραία φωτογραφία, λες και τον έχουν, τέλος πάντων, περάσει από πριόνο κορδέλα. Ή απλά, αν και νομίζω ότι οι ουλές μετά από κάποια στιγμή σταματάνε να είναι κόκκινες και παίρνουν ένα χρώμα του δέρματος. Anyway, λοιπόν, θα δούμε λίγο την εισαγωγή, ότι ο Jack βρίσκεται σε λίγο άσχημη φάση, γιατί τον κυνηγάει η μαφία. Κλασικά σε όλους μας έχει συμβεί, τέλος πάντων. Τον κυνηγάει επίσης η αστυνομία. Και αυτό επίσης έχει τύχει να μας συμβαίνει σε όλους. Και η μόνη του λύση είναι να βρεθεί με την παλιά του, τέλος πάντων, χορηγό, η οποία του είναι φράγκα για να... Βασικά έβγαζε φράγκα από αυτόν, γιατί έτρεχε αυτό σε αγώνες με αμάξια. Και αυτή έπαιρνε ένα μέρος. Βασικά, εντάξει, θα μπορούσα να το πω με λίγο πιο... τέλος πάντων... on the street λέξη, αλλά προτιμώ να μην το πω. Καταλάβατε όλοι, είναι μια λέξη που αρχίζει από τσά και τελειώνει στην ίδια συλλαβή, τέλος πάντων. Και η συγκεκριμένη τι κάνει, του δίνει τα φράγκα και του λέει θα μπει σε έναν αγώνα, ο οποίος λέγεται The Run. Ξεκινάς από το Σαν Φρανσίσκο και τελειώνει στη Νέα Υόρκη. Ναι, τόσες πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Ναι, είναι γιατί είναι χιλιάδες, νομίζω είναι 3.000, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι την εισαγωγή, το λέει κάποια στιγμή. Και αν τα καταφέρεις, ωραία, δίνουμε τα λεφτά και ξεπληρώνεις και η ζωή σου είναι μια χαρά και όλα εντάξει. Ή αν χάσεις, απλά πεθαίνεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω βαρεθεί πλέον να βλέπω σε διάφορα παιχνίδια την... τέλος πάντων, το να σου λένε, ξέρεις τι, θα πεθάνεις αν χάσεις. Γιατί, okay, δηλαδή, απλά ο θάνατος δεν με αγγίζει πια, τουλάχιστον στα παιχνίδια. Έχει καταντήσει ιδέα και οφείλω να ομολογήσω ότι θα είχα περισσότερο κίνητρο να βοηθήσω τον Jack να νικήσει το όλο concept. Στην περίπτωση που λέγανε, ξέρω εγώ, ότι οκ, okay, σου βάλαμε στο φάι 18 κυβότια καθαρτικά. Τα έχεις φάει. Έχουμε κλειδώσει όλες τις τουαλέτες από το Σαν Φρανσίσκο μέχρι Νέα Υόρκη. Καταλάβετε που πηγαίνει το όλο αυτό σκηνικό. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η πρωτοβουλία της EA να δώσει story στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχει ιδιαίτερη πλοκή. Τουλάχιστον. Εντάξει. Τουλάχιστον εγώ το κρίνω όσον αφορά τις ταινίες. Δηλαδή, οκ, έχω δει παιχνίδια με πάρα πολύ καλή πλοκή, αλλά αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι βασιζόμενο, τέλος πάντων, σε σενάριο. Ναι, θα πατάω, μάνα μου. Από ό,τι λέτε, υπάρχουν quick time events τα οποία είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται στον κόσμο του Need for Speed. Και είναι και η πρώτη φορά που καταφέρνεις και βγαίνεις από το αμάξι σε Need for Speed. Το οποίο είναι αρκετά καλό, φίλο, να ομολογήσω. Δεν ξέρω αν πηγαίνει για να θυμίσει λίγο Grand Theft Auto ή οτιδήποτε. Κατά άποψή μου δεν θυμίζει καθόλου. Αλλά δίνει μια διαφορετική, τέλος πάντων, προοπτική και γενικότερα μια ένταση αυτή τη στιγμή. Την οποία νιώθω ενώ σπαμάρω το πι μου, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και γενικότερα θεωρώ ότι είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, ένα κίνητρο πάντα είναι πολύ καλό. Η μηχανή του παιχνιδιού είναι η Frostbite 2, όπως δεν ξέρετε είναι η ίδια με το Battlefield. Το οποίο σημαίνει ότι τα γραφικά είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Αλλά θα κρίνω εντελώς το παιχνίδι με βάση αυτό που βλέπω τώρα, δηλαδή Xbox 360, όπως το είπα ξανά. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Καταρχάς, ίσως το Xbox δεν είναι το καλύτερο σημείο για να δείξει τη συγκεκριμένη μηχανή. Γιατί είναι λίγο πεπαλαιωμένο, το PS3 είναι πολύ καλύτερο. Ναι, θα γλιτώσω αυτό το μόνο. Ή απλά θα τραγάρουμε πάνω. Βοή, τύπος. Και
οφείλω να ομολογήσω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτό το παιχνίδι είναι τα loading times. Θα το δείτε και λίγο αργότερα. Και ας πούμε αλήθεια, αυτός είναι και ο λόγος που μου αρέσει να βλέπετε κανονικά το παιχνίδι. Ναι, θα μπορούσα να είχα κάνει ένα μοντάζ με όσο έχω παίξει, το οποίο θα μου ήταν απλήρως πιο εύκολο από αυτή τη στιγμή να μιλάω και να παράω στους τύπους ταυτόχρονα. Το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Από την άλλη όμως, επειδή ξέρω ότι καλώς ή κακώς, αν θέλετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι, θα σκάσετε τα ζεστά σας λεφτάκια. Δεν θέλω να σας αφήσω με την, πούμε, μια ψευδή αίσθηση του πώς είναι το παιχνίδι. Θέλω να το δείτε, πώς θα το βλέπατε σε ένα φιλαράκι σας, για να δείτε αν σας αρέσει ή όχι. Μπορεί να μην πυροβολάτε. Ευχαριστώ. Όχι, και μόλις το φέιλαρα. Keep on failing in the free world. Warning, avoid explosives. Να, μια πολύ καλή συμβουλή. Avoid gunfire. Avoid black kittens. Και avoid the train. Και φυσικά το πέρασα, γιατί είχα κολλήσει γύρω στις 3 φορές, τέλος πάντων, όταν είχα ξεκινήσει το παιχνίδι. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν συγχωρεί, δεν συγχωρεί για κανένα λόγο. Δηλαδή, την πρώτη φορά που έπαιξα, κόλλησα πάρα πολύ και δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Από την άλλη, όμως, όταν κατάφερα και πέρασα εκείνες τις πίστες, τις οποίες απλά χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο και σε τυχαία έπλα στο σπίτι μου, απλά ένιωσα πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση και γενικά ήταν ένα αίσθημα ότι κατάφερα κάτι και όχι ότι απλά. Εντάξει, okay, κάποιος μου έδωσε μια φρυνίκη. Είναι κάτι το οποίο το είχαν τα old school παιχνίδια και απλά. Είναι πάρα πολύ καλό συνέστημα, τέλος πάντων, το νιώθεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε εδώ πέρα τον διάλογο, τον βαθύ. Τι είναι αυτός, καφές. Καλά, ένα καφέ δεν ξέρει να φτιάχνεις. Word is you made a wrong turn, Jack. No one ever got a head sitting on their hands, how did they, Sam? Nobody from our block, at least. You know I can help you straighten that out. Ναι, δοκίμασα να το προσπεράσω, μπας και καταφέρουμε και. In my end. What you do best. What you do better than anyone. Right now. Yes or no? You knew the answer before I even walked to the door. The race is from San Fran to New York, the best racers ever assembled. You win, I will handle your problem and give you a 10% cut. Whoa, whoa, whoa. 10%? The purse is 25 million. Do the math. After you. Εν τω μεταξύ, ποιος θα έδινε 25 εκατομμύρια για να δει κάτι τύπου σαν αυτό να είναι τον τύπο να τρέχουν με αμάξια. Και ούτε καν να τους δει βασικά. Να τους δώσει ένα GPS και να τους πει: OK, ξέρω που είσαι αυτή τη στιγμή. Και βλέπω ότι τρέχετε. Και βλέπω ότι κάνετε κάτι. Δηλαδή, δεν βρίσκω το λόγο. Όπως ποτέ δεν κατάλαβα το λόγο γενικότερα του να τρέχεις με αμάξι. Από την αλήθεια, αν είχα αμάξι. Είμαι 100% σίγουρος ότι περισσότερη ώρα θα έψαχνα να παρκάρω παρά να τρέχω, τέλος πάντων. Για μένα. Now we have to get you a car. Cars. I got covered. Ναι, okay. Όταν σου δίνουν δωρεάν αμάξι, πάρε το δωρεάν αμάξι. Εκτός αν είναι ντεσεβό, ας πούμε, και σου πούνε, OK, κάνε αυτή την απόσταση. Αν και τα ντεσεβό τα σπάγανε, δηλαδή είχαν και την κόρνα την περίεργη, την. Για όσο δεν ξέρετε, είναι τα ντεσεβό, απλά. OK. Γεννηθήκατε πολύ, πολύ, πολύ αργά. Δεν είδατε καθόλου τα Fun Times τότε που οι Flintstones ήταν το top της ελληνικής τηλεόρασης. Και τώρα βλέπετε. Τα ωραία loading screens, τα οποία κρατάνε και κρατάνε και κρατάνε.
Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καρχάς, σας πάμε κάτι που δεν μου αρέσει. Θα συμμιλά λίγο γιατί... Έχει ένα μικρό πρόβλημα το frame rate και πραγματικά δεν ξέρω τι ευθύνεται. Υπάρχει περίπτωση να ευθύνεται το Xbox, γιατί πολλοί έχουν γκρινιάξει ότι στη συγκεκριμένη τέλος πάντων version υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά με τα textures και γενικότερα κάποια πραγματάκια που θα σας δείξω λίγο αργότερα σε μερικές πίστες για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Και επίσης είναι αυτό που δεν μου αρέσει, δηλαδή. Οκ. Okay. Όχι! Α! Το επέλεξα! Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Από ό,τι είδατε, τέλος πάντων, τα στατιστικά ήταν για άτομα τα οποία ξέραν από αμάξια. Μου άρεσε πάρα πολύ που στα προηγούμενα Need for Speed είχε ωραιότατες μπάρες που σου έλεγε τόσο, τόσο, τόσο. Και μπορούσες να καθίσεις με ένα ξέρω, χάραγα στην οθόνη σου και να δεις ποιο είναι, έχει τη μεγαλύτερη μπάρα. Τώρα σου λέει τόσα πράγματα σε τόσες στροφές. Τι εννοείς στροφές, άνθρωπε! Πραγματικά, αν μου δίνανε ένα ποδήλατο, κατά πάσα πιθανότητα θα ήξερα περισσότερο τα χαρακτηριστικά από ένα αμάξι. Επίσης, αν με πάταγε ένα ποδήλατο, θα ήμουνα. Δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος ότι δεν είναι αμάξι. Ναι. Το αμάξι ήταν ήδη φτιάχνενο. Πάω στοίχημα ότι απλά πήγε και του κόλλησα το κολλητάκια. Locked and loaded. There's over 200 other drivers and about 3,000 miles of asphalt between here and New York. Εν τω μεταξύ, η τύπησα έχει περισσότερο σαγόνι από τον τύπο. Καλό σημάδι. Και ξεκινάμε από το Noob Hill. Να ξέρω ότι προφέρεται Noob, αλλά εγώ πάντα το λέω Noob Hill. Γιατί? Γιατί όχι? Λοιπόν, ένα από τα προβλήματα που θα συναντήσετε πάρα πολύ συχνά είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λεπτά όρια στο που μπορεί να βγείτε από δρόμο. Δηλαδή, οκ, okay, τώρα είμαστε σε πόλη, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Θα υπάρξει πρόβλημα όταν θα βγείτε αργότερα στα εθνικά πάρκα τέλος πάντων της Αμερικής, τα οποία ουσιαστικά θα υπάρχουν φυτοστροφές. Είναι αυτές που είναι σαν S, αγγλικό και. Τέλος πάντων είναι συνεχόμενες, δηλαδή δεν είναι απλά αυτό το S, είναι S, 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 S. S. Είναι τα SS τα κρυφτά, είναι στη γερμανική πολεμική μηχανή, ήταν πολύ σημαντικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι είχαν την ιδέα πάνω σε αυτό. Εντάξει, anyway. Τέρμα από το μάθημα της ιστορίας, λοιπόν. Σε αυτά τα SS, λοιπόν, θα παρατηρήσετε ότι σε περίπτωση που φύγετε λίγο, δηλαδή πάτε να πηδήξετε λίγο πάνω από την γωνία τη συγκεκριμένη, για να βγείτε μπροστά από την αντίπαλό σας, το παιχνίδι απλά θα κάνει fail. Το οποίο απλά, όχι απλά με εκνεύρισε, δηλαδή το βρήκα απίστευτα ενοχλητικό και γενικά χρονοβόρο. Λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται rewind στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάθε φορά που περνάτε ένα checkpoint, το παιχνίδι σώνει την κατάσταση που είστε εκείνη την ώρα. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε περίπτωση που, επειδή αυτό και καλά είναι ένα cross-country αγώνας, δηλαδή τρέχετε και χτυπάτε πάνω σε άλλα αμάξια, όχι αυτό το καρμάκι εδώ, συγγνώμη, μπέρδεψα τα αμάξια. Τα παιχνίδια. Γεια σας, τι αστυνομική. Jack, you have to get to Las Vegas in the top 150. Copy that. Υποτίθεται ότι ο τρόπος του παιχνιδιού να σας να χωρίσει τέλος πάντων σε διάφορα τμήματα το παιχνίδι είναι με αυτά τα checkpoints. Υπάρχουν ενότητες στις οποίες μπορείτε. Όχι, το frame rate έχει γίνει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Για να χωρίσει αυτές τις ενότητες είναι, οκ, okay, υπάρχουν κάποια objectives, δηλαδή σε βάζεις έναν αγώνα και σου λέει, ξέρεις τι, πρέπει να περάσεις τους πρώτους 10, πρέπει να περάσεις τους πρώτους 6, πρέπει να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό και ας χρησιμοποιήσουμε ένα checkpoint. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν συγκεκριμένα checkpoints που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, δηλαδή, θέλω να πω αυτό, συγκεκριμένος αριθμός. Δηλαδή, σε περίπτωση που παίζετε στο easy νομίζω είναι 9, σε περίπτωση που παίζετε στο normal είναι 5, σε hard δεν έχω παίξει οπότε δεν ξέρω, και διάφορα τέτοια όμορφα. Λοιπόν, υπάρχει ένα σύστημα με XP που κάθε φορά που κερδίζετε κάποιον αγώνα, ανάλογα με τα stunts που έχετε κάνει, δηλαδή αν έχετε προσπεράσει κάποιον με clean τρόπο παίρνετε 50 XP, σε περίπτωση που σωροκουβαριάσατε πάνω του παίρνετε 25, σε περίπτωση που κάνετε κάποιο jump παίρνετε κάποια άλλα, βέβαια αυτά γίνονται unlocked σιγά σιγά, δηλαδή το jump αν έχουμε καλέσει στο level 4 γίνεται unlocked και
και πάει λέγοντας. Να, το Clean Pass που λέγαμε. Και ουσιαστικά σας δίνει κάποια XP για το πώς οδηγάτε. Αυτά... Ναι, οκ, okay, ευχαριστώ για την πληροφορία. Μπορεί να σταματήσετε να μιλάτε στον σύμμαχό σας. Σωστά θα κάνω και το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και το drift και οτιδήποτε άλλο κάνετε, ανάλογα με το ποιο level είστε, παίρνετε πόντους. Από κάποια στιγμή και έπειτα. Τα έχετε ξεκλειδώσει όλα και μου άρεσε που το Nitrous ήταν το πρώτο το οποίο ξεκλειδώνα. Δηλαδή, χωρίς Nitrous, εγώ προσωπικά τα βρίσκω πολύ δύσκολα τα πράγματα και γι' αυτό την πρώτη φορά εκείνο το πράγμα που κάναμε το οποίο είχα χάσει, ξέρω εγώ, 35.000 φορές. Yeah. Έχουν δημιουργήσει μια αρκετά κινηματογραφική ατμόσφαιρα εδώ πέρα οι άνθρωποι. Και αυτό φαίνεται ειδικά σε μια πίστα την οποία υπάρχει ένα landslide, μια κατολίσθηση, την οποία, εντάξει, απλά σας αφήνω να τη ζήσετε έτσι και αποφασίστε να το παίξετε. Οπα. Sorry, δικό μου λάθος. Στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν αταρρύφας. Ουσιαστικά εδώ περνάτε κάπως και προσπαθείτε να περάσετε όσο πιο μπροστά γίνεται. Υπάρχουν κάποιες πίστες οι οποίες λέγονται catch-up, τις οποίες και καλά πρέπει να κερδίσεις το χρόνο που έχεις χάσει. Και απλά τρέχεις μόνος σου προσπαθώντας να κάνεις τα γνωστά checkpoints, όπως έχετε παίξει οποιοδήποτε force feedback, ξέρετε ακριβώς τι λέω. Και... Εν τω μεταξύ μου αρέσει ότι κάθε φορά που παίζω, στην πίστα τα έχω καταστρέψει όλα, δηλαδή είναι το αμάξι και κρατιέται από δύο τσίχλες τέλος πάντων και 7 αναπτήρες. Ναι, είμαι ο MacGyver, το ξέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε τα XP που παίρνετε μετά από κάθε αγώνα και μπορείτε να κάνετε continue ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν έχει ιδιαίτερο continuity όσο αφορά το πώς είναι το αμάξι, δηλαδή στην αρχή το αμάξι σας είναι πολύ κατεστραμμένο, βασικά κάθε πίστα θα είναι πολύ κατεστραμμένο και αυτό ήταν κάτι που με ξενέρωσε, οφείλω να ομολογήσω. Στα προηγούμενα Need for Speed ήταν εντελώς arcade action, δηλαδή πήγαινες, τούκαρες το αμάξι όπου ήθελες και το αμάξι ήταν αρντάν, ας πούμε, λες και ήταν φτιαγμένο από διαμάντιο, ξέρω εγώ, ή κάτι, τιτάνιο. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λεγόταν αυτό το πράγμα το οποίο είχε ο Γούλβεριν στα νύχια του και στην ραχοκαλιά του. Αλλά ποτέ δεν το θυμάμαι. Αδαμάντιο, νομίζω. Anyway, και εδώ βλέπετε τα τραγικά loading times. Και εδώ μερικά frame rate issues. Και γενικά, μέχρι να κάνει zoom τέλος πάντων η κάμερα, τα βλέπετε λίγο τα πράγματα περίεργα. Speak up! Las Vegas, top 150 or we're out. Okay, got it. Θα το δείτε πως όταν ξεκινάει μια πίστα, όσο είναι μακριά τα πράγματα δεν έχουν εμφανιστεί. Εμφανίζονται πολύ αργότερα. Να, αυτή η πίστα ας πούμε είναι gain 10 positions. Δηλαδή υπάρχουν 10 άτομα μπροστά μου τα οποία πρέπει να καταφέρω και να τα προσπεράσω. Και μια στιγμή θα λοιπόν, να, εδώ πέρα έφυγα λίγο στα πουνάρια. Και αμέσως μου λέει το παιχνίδι αυτό, μια στιγμή όλα λίγο. Να σιγουρευτούμε ότι όλα δουλεύουν καλά τον υπολογιστή μου. Okay. Όταν υπολογιστή μου όλα πάνε καλά, δεν ήταν τόσο τσόπι το όλο αποτέλεσμα όταν έκανα recording. Και είδατε πόσο λίγο έφυγα και το παιχνίδι απλά δεν συγχωρεί. Είναι από τη μία το ευχαριστώ για αυτό, γιατί μου θυμίζει τις παλιές καλές μέρες του Old School Gaming. Από την άλλη, απλά ώρες είναι εκνευριστικό. Όχι, τείχος. Υπάρχει ένα leaderboard το οποίο μπορείτε να κοντραριστείτε με τους φίλους σας. Υπάρχει player support. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο σας άρεσε να παίξετε το συγκεκριμένο παιχνίδι ο ένας μακριά από τον άλλο. Δηλαδή τέτοια τέτοιους παιχνίδια έχω συνηθίσει με παιδική ηλικία να τα παίζω με τώρα είναι δίπλα ο κολλητός μου και να τον κλωτσάω ή να μου δίνει μια ξέρω στην πορεία τώρα που προσπαθώ να περάσω. Πες το και λίγο. Και μόλις γίναμε wrecked. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το έχουν πάρει με πολύ μεικτές κριτικές στα περιοδικά. Το οφείλω να ομολογήσω ότι αν δεν ήταν τόσο μεγάλα τα loading times που πάω στοίχημα, γιατί το παιχνίδι δεν έκανε κανένα installation όταν το έβαλα στο Xbox. Πάω στοίχημα ότι
π.χ. στο PlayStation που κάνει installation και να πω την αλήθεια δεν το έχω στα χέρια μου για να σας πω το ακριβές τι και πώς, ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από loading times. Από την άλλη, φαίνεται πολύ διακεκομένη η δράση. Προσωπικά όμως το θεωρώ μία από τις καλύτερες, τέλος πάντων, τους καλύτερους πειραματισμούς που έχει κάνει η EA τον τελευταίο καιρό. Δεν το έχω βάλει στο easy για το, για το review, για να μπορώ να μιλάω ταυτόχρονα. Γιατί αντίθετα από ό,τι πιστεύετε, το να μιλάς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θεωρώ ότι τα καλύψαμε όλα. Τα γραφικά είναι πάρα πολύ καλά. Ο ήχος είναι και αυτό σε πολύ καλά επίπεδα. Η μουσική ώρες-ώρες. Εντάξει, πώς. Να, και τώρα βγήκαμε λίγο. Δηλαδή πήγα να κόψω λίγο δρόμο. Και όμως λέει το παιχνίδι όχι. Αυτό πιστεύω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο το παιχνίδι να είναι δύσκολο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να, τέλος πάντων, να νιώθω ότι παίζω και όχι ότι κάθε φορά που θα κάνω. Θα ανασάνομαι στη λάθος κατεύθυνση. Κάτι που ενώ δεν θα μου κόστιζε κανονικά τη νίκη. Θα μπορούσα να το σώσω με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πόσες φορές είχα βγει στο Need for Speed, το Most Wanted έξω από τον δρόμο και έκανα τσιές για να την γλιτώσω. Δεν λέγεται. Εδώ πέρα όμως θεωρώ ότι το παιχνίδι τα βλέπει λίγο κολλιόμενα όσον αφορά την ελευθερία στον χώρο και όλα αυτά τα καλά που αυτή η μηχανή θα μπορούσε να υποστηρίξει. Από την άλλη, μου άρεσε που τα πάντα είναι αναλογικά. Δηλαδή, η πίστα δεν είναι σταντέ. Δηλαδή, σε μία διασταύρωση που έπεσε λίγο νωρίτερα, γιατί κατάφερα να σας δείξω, γιατί μιλάω για κάτι τελείως διαφορετικό, είχα πάει τέλος πάντων την πρώτη φορά που το έπαιξα να την περάσω 4 φορές. Με checkpoints, γιατί μία έβγαινα από τον δρόμο, μία έγινα wreck, την άλλη ξέρω εγώ απλά δεν μου άρεσε εμένα και πάει λέγοντας. Και τις 4 φορές μου έφυγε αμάξι από εντελώς άλλη κατεύθυνση. Το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο αναλογικός, δηλαδή τα πράγματα θυμίζουν αρκετά το τι θα συνέβαινε σε ένα κανονικό, τέλος πάντων, όχι αγώνα, σε κανονικές συνθήκες, το οποίο για εμένα είναι. Εντάξει, okay. Από τη στιγμή που το παιχνίδι στοχεύει για ρεαλισμό, θα το κρίνω σαν ρεαλιστικό παιχνίδι και okay, μου άρεσε. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ το βάρος των οχημάτων. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι ήταν αρκετά βαριά και πηγαίνανε. Συμπεριφερόντουσαν περισσότερο σαν αυτοκινητάκια, όπως θα πρέπει να είναι το speed, και περισσότερο σαν real life cars. Αν δεν έχω οδηγήσει πολύ στη ζωή μου, ξέρω πώς νιώθει ένα αμάξι. Βέβαια, εντάξει, αυτές τις ταχύτητες δεν έχουν τύχει ποτέ. Και πες μου ότι θα χάσω το. Και έτσι χάνουμε τέλος πάντων μια πίστα. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα τελειώσω το review. Γενικότερα ένα παιχνίδι το οποίο, αν σας αρέσουν οι πειραματισμοί, go for it. Είναι αρκετά ενδιαφέρον και προσπαθεί να βάλει μια έτσι πιο κινηματογραφική φάση στο όλο σκηνικό. Δεν ξέρω κατά πώς θα καταφέρνει, τουλάχιστον για εμένα. Ίσως θα ήθελα να συμβαίνουν λίγα πράγματα μέχρι να φτάσει στη Νέα Υόρκη περισσότερα. Γιατί κάποιες φορές απλά νιώθεις ότι οδηγάς στη μέση της ραχούλας και. Okay, απλά πηγαίνεις. Από την άλλη, όμως, ξέρω ότι θα ξενίζει πάρα πολλούς από εσάς και. Εντάξει, τουλάχιστον αυτοί που φτιάξαν το παιχνίδι προφανώς το φτιάξαν για τα λεφτά και θέλαν όσο περισσότερος κόσμος γίνεται να το παίξει. Από την άλλη, δεν είναι αυτό που θα λέγαμε. Τυπικός τίτλος Need for Speed. Και έχοντας τα πει όλα αυτά, φαντάζομαι ότι αυτά από εμένα για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Αν έχετε ερωτήσεις, αφήστε κάτω στα comments. Αυτή τη φορά υπόσχομαι ότι θα απαντήσω. Μπορεί. Κατά πάσα πιθανότητα. Oh, τα loading screens!